την πρόθεσή τους να διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία για την αποκλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης στην Ανατολική Ουκρανία, επαναβεβαίωσαν τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Προσερχόμενοι στο Συμβούλιο των Υπουργών, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη εξήγησε τα βήματα που προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκλιμάκωση της βίας στα Ανατολικά, η συνεχιζόμενη πολιτική μας όσον αφορά την προσάρτηση της Κριμαίας, αλλά και η συνεχιζόμενη στήριξη της πλήρους εφαρμογής της Συμφωνίας του Μίνσκ υπό το σχήμα της Νορμανδίας. Θέλουμε να επενδύσουμε στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να ευνοήσει όλους τους Ουκρανούς. Σχεδόν 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη μικρή πόλη Ατβίκα, όπου μένεται η σύγκρουση την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για τη χειρότερη κλιμάκωση βίας ανάμεσα σε φιλορώσους αντάρτες και τις δυνάμεις της Ουκρανικής κυβέρνησης από τα μέσα Δεκεμβρίου. Δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο ποιος το ξεκίνησε, αλλά αυτό. Δεν υπάρχει καμία όμως περίπτωση χαλάρωσης των κυρώσεων. Υπάρχει κάθε περίπτωση συνέχισης της πίεσης προς τη Ρωσία, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Μπόρις Τζόνσον. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Αμερικανίδα πρέσβυρα στον ΟΗΕ ξεκαθάρισε πως οι κυρώσεις προς τη Μόσχα θα είναι σε ισχύ μέχρι η Κριμαία να επιστραφεί στη χώρα που ανήκει.